Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, με τα μνημόνια, που προκάλεσαν και νέα κύματα μετανάστευσης, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων και όχι μόνο, έφεραν στο προσκήνιο πιο επιτακτικά το αίτημα της συμμετοχής αυτών των ανθρώπων στις εκλογικές διαδικασίες στη χώρα μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει, το ΚΚΕ αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θέμα αυτό χωρίς τακτικισμούς, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης που θα διευκολύνει τους Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και πιθανόν την ελπίδα επιστροφή σε αυτήν, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Γιατί θεωρούμε αυτό τον κόσμο αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού που εξαναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα από τη θετική ψήφο μας και τη σύμπτωση με άλλα κόμματα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτή η στάση αρχών του ΚΚΕ διέφερε ριζικά από τη στάση που κράτησαν από την αρχή άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έδιναν την εντύπωση ότι κυρίως μετρούσαν τις ψήφους των αποδήμων ως κουκιά για να καθορίσουν τη στάση τους. Και είτε επεδίωκαν με αφορμή την ψήφο των αποδήμων μια τεχνητή υπερδιόγκωση του εκλογικού σώματος, όπως έκαναν βασικά η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, είτε κρύβονταν πίσω από αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα σχήματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα για τους απόδημους Έλληνες. Και επειδή πάντα περισσεύουν και οι κορώνες περί συνένεσης, εθνικής ομοψυχίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ΚΚΕ δεν θα επιτρέψει να κρυφτούν πίσω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οι μεγάλες ευθύνες των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Ευθύνες για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι διώχτηκαν από τη χώρα μας εξαιτίας της πολιτικής σας, του αντιλαϊκού δρόμου που ακολουθήσατε όλοι σας, γιατί η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Ευθύνες επίσης για το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι πανηγυρίζεται για την ανάπτυξη, για το καλό οικονομικό κλίμα. Όσο για τους 500 όλους και όλους νέους και νέες που θα επιστρέψουν για να δουλέψουν με καλό μισθό, τον οποίο φυσικά επιδοτείται κατά 70%, ξέρετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό των 500.000 που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα στα χρόνια αυτά της κρίσης. Και ξέρετε επίσης πως αν αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω, αυτό που τους περιμένει είναι ευελιξία για 6 στις 10 θέσεις εργασίας, ένας μέσος μισθός 409, κάτι ευρώ για τη μερική απασχόληση, που αφορά πλέον 700.000 εργαζόμενους. Οι μεγάλες ευθύνες των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων αφορούν και τη ζωή αυτών των ανθρώπων στις χώρες διαμονής τους, ιδιαίτερα για ζητήματα εκπαίδευσης, φορολογίας και άλλα, που δείχνουν τη διαχρονική εγκατάλειψή τους από το ελληνικό κράτος. Τα υπομνήματα και οι διαμαρτυρίες που λαμβάνουμε κάθε χρόνο για την κατάσταση των ελληνικών σχολείων και γενικά της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Υπάρχουν ευθύνες επίσης που έχουν να κάνουν και με αυτή καθ' αυτή τη δυνατότητα να ψηφίζουν και από τις χώρες διαμονής τους στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι αυτή η δυνατότητα υπήρχε από το 2001, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο πάλεποτε δικοματισμός, που έχει και την πρώτη ευθύνη για τη φυγή αυτών των ανθρώπων στο εξωτερικό, ποτέ δεν την έκαναν πράξη. Αν και μαζί οι δυο τους είχαν τότε τις 200 ψήφους. Και δεν το έκαναν γιατί αντιμετώπιζαν αυτούς τους ανθρώπους αποκλειστικά και μόνο ως εκλογική πελατεία στο μεταξύ τους ανταγωνισμό.
και έτσι δεν φρόντισαν ποτέ να κάνουν ούτε το στοιχειώδες. Μια απογραφή έστω για να δούμε πώς οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στο εξωτερικό. Ας σταματήσει λοιπόν η υποκρισία και η δίθεν στοργή που σας έπιασε τώρα για τους απόδημους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες στη σχέση τους με το ελληνικό κράτος δεν οφείλονται σε έλλειμμα εκπροσώπησης. Οφείλονται κυρίως σε έλλειμμα πολιτικής βούλησης. Και η διευκόλυνση που δίνει ο σημερινός υποψήφιος νόμος όσον αφορά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ίδιους και για να τιμωρηθούν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται και για την ξενιτιά τους και για την εγκατάλειψή τους όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς σε αυτούς τους συμπατριώτες μας απευθυνόμαστε. Ιδιαίτερα στους μισθωτούς εργαζόμενους, υπαλλήλους, στους επιστήμονες, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στους φοιτητές, δηλαδή όλους και όσους βλέπουν μέσα και από την ίδια τους την πείρα ότι η κατάσταση και στις άλλες χώρες, σε αυτές δηλαδή που έχουν μεταναστεύσει, δεν είναι ρόδινη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πρόταση του ΚΚΕ έχει τρεις βασικούς άξονες προκειμένου να ασκείται το εκλογικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής. Ο πρώτος άξονας είναι η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη φορολογικών υποχρεώσεων και όχι απλά ενός γενικά ψυχικού δεσμού. Άλλωστε, στον πυρήνα ακόμα και της αστικής δημοκρατικής αντίληψης για την τυπική ισότητα του δικαιώματος της ψήφου, βρίσκεται η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγην στις βουλευτικές εκλογές από τη μία και της ύπαρξης υποχρεώσεων από την άλλη, δηλαδή το να υφίσταται κανείς και τις συνέπειες από την όποια πολιτική του επιλογή. Ο δεύτερος άξονας είναι η ύπαρξη ενός ανώτατου χρόνου απουσίας από τη χώρα ή ενός ελάχιστου χρόνου παρουσίας στη χώρα. Ο τρίτος άξονας της πρότασής μας είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού που εγγυάται τη μυστικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου. Κυρίως όμως εγγυάται την ουσιαστική πολιτική συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία σε αντίθεση με όλες αυτές τις γνωστές θεωρίες της e-democracy, ηλεκτρονικής ή ψηφιακής δημοκρατίας που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Αυτές οι προτάσεις καλύπτουν και με το παραπάνω όσους έφυγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης αλλά και αρκετά πιο πίσω και διαμορφώνουν ένα εκλογικό σώμα που προσομοιάζει με τις συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στις ειδικές και δύσκολες συνθήκες της μετανάστευσης. Αυτές οι προτάσεις δεν συνιστούν ούτε περιορισμό ούτε απώλεια του εκλογικού δικαιώματος. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε αυτούς τους καταλόγους, δεν σημαίνει ότι χάνουν το δικαίωμα ψήφου. Είναι απλά προϋποθέσεις άσκησης του εκλογικού δικαιώματος μέσω της ένταξής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Θέσαμε λοιπόν κάποια αναγκαία κριτήρια, έτσι ώστε να αποτραπεί η αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν ούτε γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, ούτε έχουν πραγματικούς ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα και κυρίως δεν υφίστανται τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω της μακρόχρονης διαμονής τους στο εξωτερικό, οι περισσότεροι μπορεί και να έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών, έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Έχουν συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες και το πιο σημαντικό διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση, κριτήριο, με βάση τις εξελίξεις, το συσχετισμό, την κατάσταση εκεί του κινήματος, τα πολιτικά τεκτενόμενα σε αυτές τις χώρες και όχι με βάση τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Υπήρχε ο κίνδυνος αλλίωσης του εκλογικού σώματος. Δυστυχώς υπήρχε. Και υπήρχε, γιατί στο ελληνικό δίκαιο ηθαγένειας κυριαρχεί ακόμα και σήμερα το αναχρονιστικό
δίκαιο του αίματος, το οποίο κανένα κόμμα πλην του ΚΚΕ δεν έχει θέσει και δεν θέτει ζήτημα αλλαγής του. Αντίθετα, στις προτάσεις των άλλων κομμάτων για την ψήφο των αποδήμων, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, σε όλες κυριαρχεί το δίκαιο του αίματος. Αυτό το δίκαιο έχει ως αποτέλεσμα όσοι έχουν ακόμη και μια μακρινή ελληνική καταγωγή, αρκεί ένα πολύ μακρινό πρόγονο, να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Και αυτή η κτήση της ηθαγένειας συνεπάγεται αυτόματα και την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και άρα το δικαίωμα της ψήφου για πολλές χιλιάδες ακόμη που δυνητικά μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οποίοι, αν και κατάγονται από την Ελλάδα, αν και αγαπούν την Ελλάδα, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, εντούτοις δεν γνωρίζουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Δεν έχουν δεσμούς, δεν διαμορφώνουν κριτήριο και συνείδηση με βάση αυτή την πραγματικότητα, αλλά με βάση την πραγματικότητα στις κοινωνίες που ζουν. Για να αποφευχθεί λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, έπρεπε να μπουν ορισμένα κριτήρια στη διευκόλυνση της ψήφου από τον τόπο διαμονής, έστω και αν αυτό δημιουργεί ενδεχομένως κάποιες αδικίες. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη κριτηρίων είναι προς το συμφέρον και των ίδιων των αποδήμων. Γιατί μπορεί να φανταστεί και να σκεφτεί κανείς τι ζημιά μπορεί να προκληθεί αν αποδειχθεί ότι η έκβαση εκλογικών μαχών, το ποιος είναι στην κυβέρνηση, ποιος εκλέγεται και μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή και άλλα, καθοριστεί από την ψήφο αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν καμιά συνέπεια, καμιά επιπτώση για αυτές τους τις επιλογές. Αυτό θα άνοιγε, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να επικρατήσουν λογικές ή μέσα στη χώρα ή έξω από αυτή, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτός ο κίνδυνος αποτρέπεται με αυτή την πρόταση που πατάει πάνω στη διεθνή πρακτική και εμπειρία, στην νομοθεσία άλλων χωρών. Η πρόταση του ΚΚΕ στηρίζεται σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κυρίως έχει τύχη αποδοχής από μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Γιατί είναι μια πρόταση λογική, συνεκτική, ολοκληρωμένη. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρόταση του ΚΚΕ μπήκε στο επίκεντρο, αν θέλετε, της συζήτησης ή του προβληματισμού. Και όχι βέβαια γιατί το ΚΚΕ έγινε ή είναι ρυθμιστής ή θα μπορούσε να είναι απορυθμιστής της όλης διαδικασίας, όπως διακινούνταν από διάφορους. Φυσικά, η θετική μας ψήφο στο νομοσχέδιο δεν σημαίνει καθόλου και αποδοχή των επιχειρημάτων των άλλων κομμάτων της κυβέρνησης για την Ελλάδα που μεγαλώνει έτσι, για τα εθνικά μας δίκαια που τώρα θα βρουν νέους εκφραστές και διάφορα άλλα τέτοια γλυκανάλατα. Οι απλοί άνθρωποι, οι Έλληνες μετανάστες, οι απόδημοι Έλληνες, πάντα αγωνίζονταν και ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα της χώρας και του ελληνικού λαού με ανιδιοτέλεια. Σε αντίθεση φυσικά με διάφορα λόμπι μεγάλων οικονομικών ή αν θέλετε κυρίως πολιτικών συμφερόντων. Γιατί η ταξική διάρθρωση, έτσι όπως υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει και στην ομογένεια. Και εκεί υπάρχει ο Έλληνας εργάτης, ο υπάλληλος, ο φοιτητής, ο μισθωτός επιστήμονας, ο οικογενειάρχης μικροεπιχειρηματίας που παλεύει σε δύσκολες συνθήκες στην ξενιχιά, όπως υπάρχουν και οι διάφοροι μεγαλοσχήμονες, τα διάφορα κυκλώματα, οι εκμεταλλευτές. Κατά καιρούς μάλιστα έχουμε δει και Έλληνες στην καταγωγή γερουσιαστές, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ούτε για τον γκριζάρισμα στο Αιγαίο που ανέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε τίποτα, ούτε βγάζουν άχνα για τα ονομαζόμενα ως εθνικά θέματα, ούτε τίποτα. Και οι οποίοι μάλιστα στήριξαν κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραδείγματος χάρη υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ποδοπατώντας όμως ή έστω αγνώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, διαμέσου διαφόρων συμμαχιών και με κάθε τρόπο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι φυσικά ανάμεσά τους. Δεν λέμε αυτό. Άρα σε σχέση με τα εθνικά δίκαια, αν και ο όρος δεν είναι ούτε ακριβής ούτε σωστός κατά την άποψή μας και την αμφισβήτηση αυτών των εθνικών δικαίων, ιδιαίτερα σήμερα, αλλού είναι το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται δυστυχώς να λυθεί
με την ψήφο των αποδήμων. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις και η πολιτική τους διαχρονικά είναι μέρος του προβλήματος. Και η πολιτική που ασπάζεται το δόγμα πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προστατεύσει δήθεν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχει πλήρως και αποδεδειγμένα και ιστορικά χρεοκοπήσει. Και σε αυτό το δόγμα δυστυχώς είστε όλοι σας, οπωσδήποτε με διαβαθμίσεις, προσυλλογμένοι, ταγμένοι. Τόσο κερδισμένος είναι ο λαός μας από τις συμμαχίες μας, τόση ασφάλεια και προστασία του παρέχει το ΝΑΤΟ και οι συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχετε φτάσει στο σημείο όλοι σας να θέτετε στο λαό το δίλημα με τον ένα ή άλλο τρόπο, συνεκμετάλλευση, υποχώρηση με την Τουρκία ή σύγκρουση και τελικά πολεμική εμπλοκή. Ήρθε στην επικαιρότητα ξανά αυτές τις μέρες με αφορμή την απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας και ονομαζόμενης κυβέρνησης της Λιβύης. Μόνο που αυτό το ψευτοδίλημα είναι εξίσου επικίνδυνο για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την ειρήνη. Γιατί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, υπάρχουν σημαντικά και πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου. Και αυτά τα κοιτάσματα θέλει να τα ελέγξει εκτός από την αστική τάξη της Ελλάδας και η αστική τάξη της Τουρκίας, όπως και άλλα κράτη της περιοχής, αλλά κονταροχτυπιούνται κυρίως μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία, Κίνα και βάλε. Και ο λαός μας πρέπει να ξέρει πως αυτοί οι έντονοι ανταγωνισμοί για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο μιας ολόκληρης περιοχής, με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Τέτοιοι ανταγωνισμοί βρίσκονται πίσω από τις πολύχρονες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Λιβύη. Το ΚΚΕ για μια ακόμη φορά τοποθετείται καθαρά, απευθύνεται με ευθύνη στους εργαζόμενους, στο λαό και την νεολαία, όπως και στους ξενιτεμένους μας. Απορρίπτουμε τα διάφορα τέτοια ψευτοδιλήμματα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Όποια διαπραγμάτευση, συμφωνία και διευθέτηση με την Τουρκία πρέπει να γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Βέβαια, οι εξελίξεις δείχνουν πως οι ιμπεριαλιστές φίλοι δεν πιάνονται. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που μπορεί να ταρακουνήσει για καλά τα νερά και να φωτίσει μια άλλη διέξοδο είναι ο απεγκλωβισμός από αυτόν το θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ. Είναι υπάλληλοι για να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας, για να ανοίξει ο δρόμος για άλλες εναλλακτικές σε συντονισμό με τους λαούς, με τα λαϊκά κινήματα της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου για ριζικές αλλαγές. Η θέση μας, ο ελληνικός λαός μαζί με το λαό της Τουρκίας, τους άλλους λαούς της περιοχής, να επιβάλλουν με την πάλη τους την αποδέσμευση από τέτοιους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, είναι η πιο φιλική θέση και για τους λαούς και για τις χώρες μας. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε πολύμορφες, καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου, πρώτα απ' όλα της περιοχής μας βέβαια. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τέτοιες σχέσεις συνεργασίας και ισοτιμίας με όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτές οι σχέσεις όμως να στηρίζονται κυρίως στους λαούς, στα κινήματά τους, στη φιλία τους, στον αγώνα τους σε αυτές τις χώρες. Να στηρίζονται και σε μια εξουσία, μια διακυβέρνηση που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των διαφόρων επιχειρηματικών κολοσσών που τρώγονται σαν τα σκυλιά για το ποιος θα πρωτοβάλει χέρι σε πλουτοπαραγωγικές πηγές και της χώρας μας και της περιοχής όλης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τελειώνω με το εξής. Για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων έγινε επίκληση της ισοτιμίας της ψήφου. Βεβαίως, αυτή την ισοτιμία την επικαλείστε επιλεκτικά, à la carte. Γιατί ούτε σήμερα υπάρχει ισοτιμία της ψήφου, έστω και με την τυπική της έννοια, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτως ή άλλως στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος όταν υπάρχουν πλαφών, όταν υπάρχουν μπόνους στον εκλογικό νόμο.
Και μάλιστα προετοιμάζεται έναν εκλογικό νόμο σε χειρότερη κατεύθυνση, επαναφέροντας τον πόνους, και εκβιάζεται τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνενέσουν στη διαμόρφωση νέου εκλογικού νόμου που θα αποκλείσει τις διπλές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν μόνο και μόνο για να καταργηθεί ο προηγούμενος πιο αναλογικός νόμος. Η επίκληση εκ μέρους σας της εξασφάλισης της σταθερότητας ή της αποτροπής περιπετειών είναι το προπαγανδιστικό κυρίως επιχείρημα, μόνο όμως για την εξασφάλιση της σταθερότητας του διπολισμού, δικοματισμού όπως το λέγαμε παλιά, κόντρα στα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα και τις υπαρκτές αγωνίες των απλών ανθρώπων του λαού μας. Και την ίδια στιγμή βέβαια δίνεται και την πάσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πλέον το μεταμοντέρνο ΠΑΣΟΚ, να επαναφέρει τα αλίστου μνήμη σχήματα περί δημοκρατικών δυνάμεων από εδώ και κακιάς δεξιάς από εκεί, τα οποία ακόμα και τα δικά τους στελέχη, του συνασπισμού βέβαια κυρίως, αντιπάλευαν τη δεκαετία του 80 και μετέπειτα, μόνο και μόνο για να παίζετε σήμερα εσείς τις κοκορομαχίες σας. Βέβαια, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, από ό,τι φαίνεται, τα αντιπάλευαν όχι πάλι από θέση αρχής, αλλά γιατί ήθελαν διακαώς να γίνουν ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ, να στρογγυλοκαθίσουν και αυτοί στις καρέκλες της αστικής εξουσίας. Σταματήστε λοιπόν, σας λέμε, τους διάφορους εκβιασμούς, αφού και αν δεν προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια χαρά μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, όπως κάνατε και το καλοκαίρι του 2015 στην κρίσιμη φάση της ψήφισης του τρίτου επέσχυντου μνημονίου. Άλλωστε, στα κρίσιμα ζητήματα έχετε παρόμοια πολιτική. Ούτε κατά διάνοια πιστεύουμε πως την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανατριχιάζουν με την προοπτική συγκυβέρνησης, ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε το τι σκέπτεται και το τι επιδιώκει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πατρονάροντας ένα μέρος της αριστερής αγνής βάσης της, είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος από τις αγνές προθέσεις των περισσότερων εργαζομένων οπαδών της. Η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ΠΑΣΟΚ είναι τέτοια που ένας πυρήνας άρτια φιχθέντων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συγκυβερνήσει και όχι μόνο μια φορά με την επάρατη, όπως τη λέγατε, δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια και αποδεικτικά στοιχεία. Τα ίδια τα γεγονότα και οι θέσεις όλων μιλούν. Όσο κι αν σηκωθούν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο σημερινό δίπολο του αστικού πολιτικού συστήματος, υπάρχει ένα αδιαφυσβήτητο δεδομένο. Ο ελληνικός λαός έχει απέναντί του ένα ενιαίο μπλοκ δυνάμεων που υπηρετεί με πάθος και σταθερότητα πλέον την πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Για να μπουν συνεπώς εμπόδια σε αυτή την πολιτική, για να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερους όρους δουλειάς και ζωής, για την υπεράσπιση λαϊκών δικαιωμάτων, υπάρχει επίσης ένα δεδομένο. Η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο του αγώνα, με την προώθηση να εξασφαλίσει μέσα στη ζωή μια πλατιά αντικαπιταλιστική σε περιεχόμενο, αντιμονοπωλιακή επίσης σε περιεχόμενο, συμμαχία. Εκεί που τελικά κρίνονται βέβαια όλα. Και σε αυτό το δρόμο έχουν θέση και οι συμπατριώτες μας Έλληνες μετανάστες, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι επιστήμονες που βλέπουν από πρώτο χέρι ότι και στις άλλες χώρες, στις χώρες στις οποίες ζουν, το καπιταλιστικό όνειρο μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε εφιάλτη. Και μάλιστα στην εποχή της τέταρτης νέας βιομηχανικής επανάστασης, της τεράστιας ανάπτυξης των επιστημών, της τεχνολογίας, της μεγάλης κοινωνικοποίησης της παραγωγής και των ίδιων των δυνατοτήτων του ανθρώπου να ζήσει με ευημερία και ευτυχία παντού. Μόνο που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό προϋποθέτει και το πέρασμα σε μια νέα οργάνωση της οικονομίας, συνολικά της κοινωνίας, με την εξουσία και την ιδιοκτησία στα χέρια των ανθρώπων που παράγουν πραγματικά όλο αυτό τον πλούτο. Σας ευχαριστώ.